Στους δρόμους κατέβηκαν σήμερα μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί διαμαρτυρώμενοι για την κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. Ο στόχος είναι μια γενικευμένη δράση με επίδοση ψηφίσματος στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια από γονείς, μαθητές, ελπίζω και εκπαιδευτικούς, προσπαθώντας να επικοινωνήσουμε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα της παιδείας στην υποβάθμιση στην οποία ζούμε όχι μόνο τη φετινή χρονιά. Αγωνιζόμαστε αυτή την περίοδο για τα προβλήματα της παιδείας και για μια παιδεία όπως τη θέλουμε και της αξίζει να είναι. Η κινητοποίηση είναι μαζική όπως βλέπετε. Η κατάληψη έσπασε τον κλειό, ας πούμε, το σερί των εθιμοτυπικών καταλήψεων όλων αυτών των χρόνων, έχοντας ουσιαστικά αιτήματα, ζητώντας την συμπαράσταση όλων γονέων και της κοινωνίας ολόκληρης. Ζητάμε το σύστημα της παιδείας να είναι όπως πρέπει να είναι, το καινούριο σύστημα να καταργηθεί και τα προβλήματα που έχει να τα δούνε αυτοί που πρέπει να τα δούνε, τα θέματα με τους καθηγητές μας, και ζητούμε άμεση λύση όπως πρέπει να υπάρξει. Με μαζική συμμετοχή, οι μαθητές, έχοντας στο πλευρό τους τους γονείς και τους καθηγητές τους, διαδήλωσαν στους κεντρικούς δρόμους της πόλης σε μία πορεία με βασικό χαρακτηριστικό την μεγάλη συμμετοχή, τον παλμό και το δυναμισμό. Ότι πρέπει να υπάρχουν κυλιόμενες δράσεις μέσα σε όλη τη σχολική χρονιά, έτσι ώστε και τα παιδιά να αισθάνονται ότι είμαστε δίπλα τους και οι εκπαιδευτικοί το ίδιο. Νομίζω ότι το πρόβλημα δεν τελειώνει κάθε Σεπτέμβρη της παιδείας ή κάθε Οκτώβρη. Θα πρέπει να είμαστε παρόντες καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Η χρονιά θα είναι δύσκολη γενικότερα, ιδιαίτερα για την πρώτη ηλικίου. Η πρώτη ηλικίου έρχεται αντιμέτωπη με ένα σύστημα πολύ πιεστικό. Ανθεί η παραπαιδεία όπως ανθούσε τόσα χρόνια και τώρα θα αρχίσουν να αναπτύσσονται και ιδιωτικά σχολεία λόγω της δυσκολίας του λυκείου. Έχουμε ένα ΕΠΑΛ το οποίο παραπέει και δεν υπάρχει μια λύση για τα παιδιά τα οποία δεν αδυνατούν να συνεχίσουν στο γενικό λύκειο. Στο πλευρό των διαδηλωτών ήταν και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρεθύμνου, Ανδρέας Ξανθός. Παραστεκόμαστε σήμερα στον κοινό αγώνα των εκπαιδευτικών, των γονιών και των μαθητών για την επιβίωση και την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης στην πατρίδα μας, η οποία αυτή την περίοδο δοκιμάζεται σκληρά, από τις περικοπές στους προϋπολογισμούς, από τις περικοπές στο ανθρώπινο προσωπικό, από τις διαθεσιμότητες, από τις μετακινήσεις και την αναξιοπρέπεια η οποία υπάρχει στα δημόσια σχολεία. Εν τω μεταξύ, αναβρασμός επικρατεί και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας σε 49 διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ήδη μετά την παρέμβαση του Υπουργού Παιδείας, η Πριτανία έδωσε παράταση στις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών έως και τις 21 Οκτωβρίου, ενώ για τις εγγραφές στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του νησιού μέχρι και την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης αναμένεται να συνεδριάσει αύριο προκειμένου να αποφασίσει το μέλλον των κινητοποιήσεών της απέναντι στο μέτρο της διαθεσιμότητας.